Κυπριακό Πρωτάθλημα. Να την εδώ. Κερδίζει ασφαλώς και το Τζάμπολ χωρίς μεγάλο κόπο. Καλή άμυνα εκεί από τον Κεραυνό. Όμως η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ΑΕΛ. Η Μενελάου έξω στη Μαυρουδία. 3 μέσα. Τρίποντο πρώτο. Καλάθι σήμερα. Βρίσκει χώρο. Δίνει εξαιρετική πάσα στην Όρλοβιτς. Για 2 πόντους. 9-6 μπροστά η ΑΕΛ. Για 2 μέσα. Η Νίκη Avery, η οποία μειώνει στον πόντο. 9-8. Εδώ η επανάληψη. Jump shoot. Το απέναντι. Η Avery ξανά μέσα. Η Νίκη Avery 11-10 μπροστά η ΑΕΛ. Πιτσιλίδου. Θα πάει στο drive και θα πετύχει το καλάθι. Όρλοβιτς. Εξαιρετική ενέργεια από την Όρλοβιτς. Ξέφυγε εκεί πάρα πολύ ωραία από την άμυνα. Έκανε και την κυκλική κίνηση. Να δούμε τι θα κάνει τώρα η ομάδα της ΑΕΛ με την Παπαδούρη. Το πετυχαίνει το καλάθι. 3 δευτερόλεπτα για τον Κεραυνό να κάνει το shoot. Η Avery από μακριά. Η μπάλα στο Στεφάνι όμως δεν θα βρει στόχο. Τέλος λοιπόν της πρώτης περίοδου με την ΑΕΛ μπροστά στο συν 1. 17-16. Αυτή έξω στην Μενελάου για 3. Ελεύθερη μέσα. Η Μενελάου πρώτο της καλάθι σήμερα. Τρίποντο. 20-20 ο Κεραυνός και η ΑΕΛ Ευρώπης. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι το επίπεδο της παίχτες αυτής. Avery για 3 από την γωνία, ευστοχή η Νίκη Avery και η Σοφαρίς. 11 πόντους η γεννημένη στην Αμερική διεθνή με την Εθνική Ελλάδας. Για 2 η Παπαδούρη μέσα. Ξανά προβάδισμα για την ΑΕΛ. 4 πόντους σήμερα από την Άνθια Παπαδούρη. Για να αντιληπτώ το πόσο σημαντικό είναι η πρωτιά. Όρλοβιτς. Εξαιρετική εκεί προσπάθεια από την Πέτρα Όρλοβιτς. Στο συν 4 η ΑΕΛ στους 14 πόντους. Πρώτη σκόρερ πλέον στο παιχνίδι η Πέτρα Όρλοβιτς εδώ. Την είδαμε πώς έφτασε στο τέλος. Λοιπόν, τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο με την Avery. Να δούμε αν θα πάρει πάνω της η φάση. Όχι, θα επιλέξει μια εξαιρετική ασίστ στην Νίκολα που θα πετύχει το καλάθι. Σιούτ από μακριά. Χωρίς σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Το οποίο αλλάζει τώρα όμως με την Avery να πετυχαίνει το καλάθι. 15 πόντι από την Νίκη Avery και ισοφάριση στο γήπεδο της ΑΕΛ. 37 όλα. Καλύτερα στατιστικά και αυτά που λέμε είναι στατιστικά που σημειώνουμε εμείς στο χέρι. Για 3 η ΑΕΛ με την Μαυρουδή. Πίεση στην Μίτσελ, η οποία θα πετύχει το καλάθι από μέση απόσταση. Θα φτάσει τους 14 πόντους η Μίτσελ που έχει πετύχει ήδη 5 πόντους στα πρώτα 5 λεπτά. Από την Κασάπη που θα δώσει την πάσα στην Πιτσιλίδου με το αριστερό, εύστοχη. Ωραία η προσπάθεια εκεί. Τα πηγαίνει εξαιρετικά στην τρίτη περίοδο. Έχει πετύχει 8 πόντους και συνολικά 17 στο παιχνίδι. Για 3 η Ρουσάκη μέσα. Τον κυπριακό αθλητισμό, αφού εκτός από την προβολή που παίρνουν ομάδες την οποία δεν την έχουν συνήθως. Το λάθος, κλέψιμο από την Πιτσιλίδου και την Μερκούρη που το ολοκλήρωσε. Η Πιτσιλίδου που θα πάει στο καλάθι. Επιθετικό rebound και εύστοχη στην δεύτερη προσπάθεια η Κασάπη. Και ο Κεραυνός μειώνει στους 5. Εδώ η επανάληψη. Σταυρωτή τρίπλα στη Ρουσάκη από τη γωνία. Για 3 μέσα η Ρουσάκη, η οποία είναι το αγαπημένο της σημείο εκείνο. Έχει 3 τρίποντα από αυτό το πλευρό του γηπέδου. Φτάνει ο Κεραυνός που έχει την ευκαιρία ακόμη και να ισοφαρίσει. Τώρα είναι να περάσει από μπροστά. Η τάπα όμως από την Μίτσελ στην Κασάπη. Η τάπα από τη Μίτσελ, εδώ η επανάληψη της Κεραυνός που έχει χάσει 3 ακόμα ευκαιρίες να ισοφαρίσει. Το κάνει τώρα όμως με την Avery. 21 πόντι σήμερα από την Νίκη Avery. 57-57. Ο Κεραυνός τρέχει ένα σερί 7-0. Σταμάτησε στα παρατεταμένα χέρια της Αμερικανίδας. Που θα πάει τώρα στο καλάθι, θα αφήσει την μπάλα στο διχτάκι για τον 22ο της πόντο στο παιχνίδι. 5-0 σερί τρέχει η ΑΕΛ. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. Πιτσιλίδου, επιθετικό rebound η Μερκούρη. Για 2 μέσα. Τέλος του αγώνα στην Λεμεσό. Νίκη για την ΑΕΛ. 66-59 απέναντι στον Κεραυνό.
Ο Κεραυνός όμως θα ολοκληρώσει τον δεύτερο γύρο στην πρώτη θέση με ρεκόρ 12. Η ΑΕΛ επίσης 12. Στη δεύτερη θέση ολοκληρώνει.